Το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι σε μια προβληματική κατάσταση. Αυτό το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιρροή της πρεσβείας των ΗΠΑ στα περισσότερα κόμματα της Ελληνικής Βουλής. Δεν είναι μυστικό αυτό. Προφανώς αυτή η επιρροή ασκεί επίδραση στον τρόπο που πολιτεύονται και ως προς την εξωτερική πολιτική της χώρας ή αν θέλετε τα εθνικά θέματα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι για πρώτη φορά με τόσο έντονο τρόπο βλέπουμε την εξωτερική πολιτική να ασκείται και την πολιτική ως προσδιοκή ειδικότερα μεταξύ ενός πρωινού στην Κωνσταντινούπολη, ενός χτυπήματος στην πλάτη σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ, να μιλάει υποθέτουμε για εμάς η Γερμανία με έναν απεσταλμένο της στην Άγκυρα ή εθνικών που συναντήθηκαν. Όλα αυτά δείχνουν όχι τόσο έλλειψη σοβαρότητας, δείχνουν και αυτό, αλλά κάτι πιο επικίνδυνο, ότι σταδιακά το κέντρο άσκησης εθνικής πολιτικής έχει μεταβρεθεί εκτός Ελλάδας. Την πολιτική σε σχέση με την Τουρκία της Ελλάδας, και εδώ έχουμε μια κατάσταση ουκρανοποίησης, αν θέλετε, της ελληνικής πλευράς. Δηλαδή, όπως για την Ουκρανία υπάρχει μεν ο Ζελένσκι, ο οποίος γυρίζει σε διάφορα φόρα, πλέον όχι σε τόσα πολλά, γιατί έχει κουράσει. Αλλά κατ' ουσίαν για την Ουκρανία μιλάνε άλλοι και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες δευτερευόντως κάποιοι από τους Ευρωπαίους. Κάτι αντίστοιχο φαίνεται ότι πάει να γίνει και για την ελληνική πλευρά. Μιλάνε πάρα πολύ για την Ελλάδα. Ζητάμε από πάρα πολλούς επίσης να μιλάνε για εμάς. Ούτε αυτό είναι καλό, ξέρετε. Αυτή η υπερβολική ανάγκη να σε υπερασπιστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κομισιόν, η Γερμανία, η Γαλλία, δεν ξέρω ποιος άλλος. Έχουμε παραδώσει τα κλειδιά, κύριε Τζίμα, μου τα λέτε λίγο κομψά. Θέλω να σας ρωτήσω όπως το νιώθω, όπως μου βγαίνει. Θεωρείτε δηλαδή ότι έχουμε παραδώσει τα κλειδιά σε άλλους? Έχω πει και στο παρελθόν ότι θεωρώ πως ασκούμε εθνική πολιτική αμερικανική, όχι ελληνική. Όταν κάνεις κάτι τέτοιο, προφανώς τα κλειδιά τα έχεις παραδώσει.